την εβδομάδα peeling σώματος με βανίλια. Ποιος θα μας φροντίσει, ποιος άλλος, η Μαρίνα Σεραφημίδη. Γεια σου! Γεια σου αγάπη μου, λοιπόν. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Είμαι καλά και ακόμα καλύτερα τώρα εδώ που είμαι μαζί σας και μαγειρεύουμε καλλιντικά. Σήμερα έχουμε ένα peeling σώματος, εύκολο. Το έχουμε ξαναδείξει βέβαια, αλλά ποτέ δεν είναι ένα αρκετό. Είπα λίγο σήμερα, επειδή μας αρέσει και η βανίλια, είναι και ζεστό, είναι και είναι έτσι. Μ' αρέσει το άρωμα της βανίλιας. Λέω να φτιάξουμε λοιπόν ένα εύκολο peeling σώματος με βανίλια. Εγώ βέβαια μπορώ να πω και μια άλλη βερσιόν, γιατί πάντα μου αρέσει έτσι τελευταία στιγμή να σου δίνω μερικά tips. Για να δείτε ότι ποτέ δεν δίνουμε μία συνταγή εμείς. Ποτέ. Πάντα κάτι θα έχει να αλλάξει. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα πρότεινα να βάζαμε και λίγο κανέλα μέσα. Έτσι, λίγο χειμώνας, κανέλα, βανίλια. Και γιατί? Γιατί βοηθάει και την κυκλοφορία. Πάρα πολύ το ωραία. Κυκλοφορικό μας. Πάρα πολύ το ωραία. Κυκλοφορικό μας, οπότε θέλουμε στα πόδια με κινήσεις προς τα πάνω, έτσι, κυκλικές κινήσεις στην κοιλιά, προς τα πάνω κινήσεις, δεν τρίβουμε πάρα πολύ το δέρμα, προσοχή να μην γλιστρήσουμε βέβαια στην πανιέρα, γιατί το κάνουμε, ξεπλενόμαστε μετά, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, γιατί μένει και το λάδι, οπότε είναι και ενυδατωμένη η επιδερμίδα, 2-1, αφού δηλαδή κάνουμε, κατάλαβες θέλω να πω. Πάρα πολύ ωραία. Αφού κάνουμε το peeling, μένει και το λάδι, ξεβγαζόμαστε, δεν χρειάζεται. Και μένει και πολύ ωραία η μυρωδιά της βανίλιας ή και η βανίλια με την κανέλα που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Συνήθως έχω δει ότι χρησιμοποιείται είτε αλάτι, είτε ζάχαρη στο πίλινγκ. Το ίδιο είναι ουσιαστικά. Α. Εγώ όμως τώρα εδώ σου έχω φέρει και τα δύο. Έχω φέρει και λίγο χοντρούτσικο αλατάκι, μια και το χρησιμοποιούμε στο σώμα. Που εντάξει, δεν το χρησιμοποιούμε το χοντρό αλάτι στο πρόσωπο, το χρησιμοποιούμε στο σώμα. Και σου έχω φέρει και ζάχαρη. Είπα να βάλω οποιαδήποτε ζάχαρη, αλλά έτσι είπα για αλλαγή ζάχαρη άχνη. Η ζάχαρη άχνη είναι πολύ καλή για το πρόσωπο και για τα ευαίσθητα δέρματα όταν θέλουμε να κάνουμε peeling. Πάρα πολύ ωραία. Χρησιμοποιούμε λοιπόν μισό φλιτζάνι, όχι εδώ, θα το κάνουμε με λιγότερη ποσότητα. Ναι. Μισό φλιτζάνι αλάτι, μισό φλιτζάνι ζάχαρη ή ζάχαρη άχνη, άμα έχετε και πιο ευαίσθητο δέρμα όπως κάνω εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Και θα βάλουμε και 1/3 του φλιτζανιού λάδι. Ό,τι λάδι θέλουμε. Έτσι. Το κάνω και εγώ λίγο έτσι με το μάτι, ανακάτεψε το εσύ. Βεβαίως. Ξέρεις ότι χαίρομαι να σε βοηθάω. Έτσι. Για πες μου. Λοιπόν, το πιάνουμε με τα χεράκια μας, τρίβουμε με απαλές κινήσεις, αλλά κυκλικές, στο πόδι μας προς τα πάνω για να βοηθήσει και το λεμφικό. Κάνουμε και μασάζ ταυτόχρονα στο πόδι μας, βοηθάει την κυταρίδα και την αποτοξίνωση του σώματός μας. Το peeling το κάνουμε για τα νεκρά κύτταρα, έτσι, οπότε το κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αχ, να σας πω τι είχα πάθει εγώ μια φορά. Πήγα να κάνω... Α, δεν έβαλα βανίλια, περίμενε. Πήγα να κάνω μια συνταγή σου και έβαλα ζάχαρη για να κάνω peeling. Ναι. Μπορεί να ήθελα να κάνω και την ίδια. Και είχα βάλει παραπάνω ποσότητα με αποτέλεσμα ότι μου έλειωσε η ζάχαρη και δεν έκανε ποτέ peeling. Άκου να δεις τι θα κάνεις εκεί. Δεν θα ανακατεύεις πολύ. Λάθος. Ναι. Ή μπορείς, δεν θα το πετάξουμε. Ναι, βάλε ναι. Λίγο παραπάνω ζάχαρη. Λίγο σύν, ζάχαρη. Βάλε λίγο. Ναι, άμα σας βγει λίγο, σας πέσει κάτι παραπάνω, όπως τώρα το ανακατεύεις, θα λιώσει. Ναι, αλλά η εφή του λόγω του. Του αλατιού που είναι χοντρό. Ναι. Οπότε δεν ανακατεύουμε πολύ, ίσα-ίσα ένα ανακάτεμα και το εφαρμόζουμε. Ναι. Στα πόδια μας προς τα πάνω, έτσι με κινήσεις προς τα πάνω, γιατί βοηθάει το κυκλοφορικό μας και την κυταρίτιδα. Προς τα πάνω πάλι και στα χέρια και με κυκλικές κινήσεις και στην κοιλίτσα πάλι με κυκλικές κινήσεις και στην πλάτη. Και δεν ξυπνά, τώρα θα μου πεις στην πλάτη. Ναι, πολλοί επειδή έχουν και διάφορα σπυράκια στην πλάτη, καλό είναι να το κάνουν και στην πλάτη. Τώρα αν δεν φτάνουν, ναι, μπορεί να χρειαστούν και βοήθεια, δεν ξέρω. Ποτέ δεν είναι άσχημη. Εγώ το κάνω και μόνη μου. Να, εντάξει, η αλήθεια ποτέ. Είναι αυτή. Αλλά εγώ το κάνω και μόνη μου. Κάνω peeling και στην πλάτη. Μπράβο. Γιατί φοράμε να, πως καλή ώρα φοράς εσύ το ξόπλατο. Ναι, χρειάζεται, λίγο peeling χρειάζεται. Ωραία. Αν δεν μπορείτε μόνοι σας φωνάζετε μια βοήθεια, όποιοι θέλετε ζήσει, ξέρω, έχετε το ελεύθερο. Εμείς σας δώσαμε συνταγή και για το σώμα, αλλά και με τη ζάχαρη για το πρόσωπο, όπως είπαμε. Με τη ζάχαρη άχνη. Με τη ζάχαρη άχνη. Εδώ χρησιμοποιήσαμε και τα δύο και βάλαμε βανίλια. Ρευστή, δηλαδή σε υγρή μορφή μπορούμε να την βρούμε τη βανίλια, ή αν δεν έχουμε υγρή μορφή που θα τη βρίσκουμε και στο σούπερ μάρκετ, θέλω να πω, αυτή που ναι, τρώμε. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε από αυτή την σκόνη. Ίσα-ίσα για να μυρίζει. Όπως είπαμε και κανέλα. Πάρα πολύ ωραία. Αν θέλουμε. Σας ευχαριστούμε και για αυτή την εβδομάδα. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη θεματολογία μας.